Ο κύριος Μανιαδάκης ισχυρίζεται ότι αυτή τη στιγμή το νερό του νοσοκομείου είναι κατάλληλο προς πόση, γιατί το νοσοκομείο υδροδοτείται από το Πανεπιστήμιο. Έχουμε ένα ερώτημα. Ο κύριος Μανιαδάκης στο γραφείο του γιατί χρησιμοποιεί εμφιαλωμένο νερό? Το κόστος για το μηχανισμό απομαγκανοποίησης είναι μεγάλο σύμφωνα με τον κύριο Μανιαδάκη, το ύψος του οποίου ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια δραχμές. Είχαν όλο το χρόνο, όλη την πολυτέλεια του χρόνου, όλο αυτό το διάστημα να κάνουν μια προμήθεια καινούριου συστήματος απομαγκάνωσης και να χρησιμοποιούν αυτό το νερό, δεν είχαμε καμία αντίρρηση. Δεν μιλάμε για ένα απλό μηχάνημα. Μιλάμε για μια τεράστια εγκατάσταση, η οποία στοιχίζει πολλά εκατομμύρια από το ελληνικό δημόσιο. Εδώ και τουλάχιστον 7,5 μήνες, το νερό του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών είναι ακατάλληλο προς πόση. Μια τελευταία μέτρηση που έγινε πριν από 2,5 περίπου μήνες έδειξε πως η ποσότητα του μαγκανίου στο νερό είναι σχεδόν επταπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο. Το χημικό αυτό στοιχείο είναι υπεύθυνο για νευρολογικές παθήσεις, ακόμα και για Πάρκινσον. Θα πρέπει κανείς να καταναλώνει νερό με μεγάλες ποσότητες μαγκανίου, τεράστιες ποσότητες μαγκανίου, για πολλά χρόνια προκειμένου να υπάρξει κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Με τη λογική αυτή, στο παιδί μας, το ντεπών, που είναι ένα αθώο φάρμακο αντιπυρετικό, δεν θα έπρεπε να το δίνουμε, να μετράμε τα σεσέ και να το δίνουμε με σύριγγα στο στόμα, πρέπει να το γυρίσουμε με το μπουκάλι. Το νερό του νοσοκομείου εδώ και μέρες προέρχεται από το Πανεπιστήμιο, υποστηρίζει ο διοικητής του νοσοκομείου. Μέτρηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Σωματείου Εργαζομένων, ωστόσο, δείχνει την περιεκτικότητα του μαγκανίου στο νερό τριπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο. Ο κύριος Μανιαδάκης απαντά. Δεν ξέρω από πού πήραν νερό το Σωματείο ή πού έκανε τη σχετική μέτρηση, διότι οι μετρήσεις αυτές γίνονται στο Γενικό Χήμιο του Κράτους και παίρνει χρόνο για να γίνουν. Αυτό είναι το αρμόδιο όργανο, δημόσιο όργανο για να κάνει αυτές τις μετρήσεις. Εν πάση περιπτώσει, αν υποθέσουμε ότι βρήκανε αυξημένη ποσότητα μαγκανίου σε νερό που έχει πάρθει από το νοσοκομείο, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή έχουμε και χθες που πάρθηκε το νερό αυτό, το δείγμα, είχαμε νερό του Πανεπιστημίου, αυτό σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο έχει το νερό του μαγκάνιου. Για το θέμα είναι ενήμερος ο Υπουργός Υγείας και το γραφείο του Πρωθυπουργού. Έδειξε λοιπόν τον περασμένο Σεπτέμβριο η μέτρηση που κάναμε ότι πριν από την απομαγκανοποίηση το νερό είχε 300 μιλιγράμμα ανά μιλιλίτρο περιοχτητικότητα μαγκανίου και μετά την απομαγκανοποίηση έπεσε στο λίγο πιο πάνω από το νεκτό όριο της 870. Τώρα το Φεβρουάριο που ξανακάναμε δεύτερη μέτρηση και έδειξε ότι είχε ανέβει, αν και αυτή η μέτρηση δεν έχει επιβεβαιωθεί από το Γενικό Χήμιο του Κράτους, αμέσως κάναμε συνάντηση, γυρίσαμε το νερό και ξεκινήσαμε τη διαδικασία επέκτασης εγκατάστασης. Ό,τι ήταν λοιπόν να κάνουμε, το κάναμε και το πράξαμε και άμεσα. Το Σωματείο Εργαζομένων διαψεύδει τον κύριο Μανιαδάκη για το ότι η στρόφιγγα του Πανεπιστημίου άνοιξε και την ερχόμενη εβδομάδα θα καταθέσει μήνυση εις βάρος του, κάνοντας λόγο για εγκληματική αμέλεια. Την επόμενη εβδομάδα κατατίθεται αμετακλήτως μήνυση κατά της διοίκησης του νοσοκομείου για έκθεση σε κίνδυνο. Ο κύριος Μανιαδάκης θα δώσει εντολή να γίνουν και άλλες μετρήσεις στο νερό, ενώ παράλληλα θα διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση για τον τρόπο διαρροής της πληροφορίας. Αντί να προσπαθήσει να δικαιολογήσει αυτή την καθυστέρηση, αυτή την αμέλεια, εγώ θα έλεγα την εγκληματική αμέλεια, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη και να εκτοξεύσει μέσω του τύπου απειλές του στυλ ότι θα κάνει ΕΔΕ για το πώς διέρευσαν αυτά τα στοιχεία. Ίσως επειδή ο κύριος Μανιαδάκης πρόσφατα έχει έρθει από την Αγγλία και δεν γνωρίζει καλά τους ελληνικούς νόμους.